Το πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα των Χανίων μπορούν από σήμερα να θαυμάζουν στο νέο αρχαιολογικό μουσείο κάτοικοι και επισκέπτες της πόλης. Σε 5.500 τετραγωνικά μέτρα στεγασμένου χώρου, το κτίριο υψηλής αρχιτεκτονικής στην ιστορική συνοικία της Χαλέπας παρουσιάζει σε 5 θεματικές 3.500 εκθέματα από τα προϊστορικά χρόνια ως τα όψιμα ρωμαϊκά. Εντυπωσιακό μπορώ να πω, γιατί η πόλη των Χανίων θα είναι και κάτι πολύ σημαντικό για να δείξουμε και τα αρχαία μας, τον πολιτισμό μας. Ποδαρικό στο νέο αρχαιολογικό μουσείο έκανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος χθες το απόγευμα μαζί με την σύζυγό του Μαρέβα ξεναγήθηκε στους χώρους του από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και την προϊσταμένη αρχαιοτή των Χανίων Ελένη Παπαδοπούλου. Έχει γραφεί επάνω. Έχει γραφεί, ναι. Έχει επιγραφεί, είναι εμπορική αμφορή του 1300-1250 π.Χ. Έχουμε να κάνουμε με ένα υπερσύγχρονο βιοκλιματικό κτίριο, το οποίο πιστεύω ότι θα αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου και θα αναβαθμίσει σημαντικά τα Χανιά ως έναν αυτόνομο πολιτιστικό προορισμό, όπως δηλαδή αξίζει στην πόλη μας. Ο εκθεσιακός χώρος, ο οποίος είναι διαρθρωμένος σε 5 θεματικές, διαπερνά τους προϊστορικούς οικισμούς και τις πόλεις των ιστορικών χρόνων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, αναδεικνύοντας την κοινωνική και διοικητική οργάνωση, τη θρησκεία, το εμπόριο, την καθημερινή ζωή των κατοίκων. Το νέο Μουσείο των Χανίων προσθέτει και δίνει πολύ σημαντική υπεραξία στην πόλη. Καταρχήν είναι μια κυβωτός η οποία φιλοξενεί το μοναδικό και ξεχωριστό σε πλούτο πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής. Από την άλλη πλευρά, όπως όλα τα έργα πολιτισμού, είναι ένας αναπτυξιακός πόρος, όχι μόνο για την περιοχή των Χανίων, αλλά για ολόκληρη την Κρήτη. Το οποίο είναι πραγματικά ένας μοχλός ανάπτυξης και μια κυβωτός πολιτισμού συγχρόνως. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και ελπίζουμε οι Χανιώτες και οι επισκέπτες των Χανίων και όλες τις Κρήτης να το αγαπήσουν όπως το αγαπούμε και εμείς. Στον πρώτο όροφο του μουσείου στεγάζεται για πρώτη φορά ολόκληρη η συλλογή του Κωνσταντίνου και της Μαρίκας Μητσοτάκη, η οποία περιήλθε στο ελληνικό δημόσιο τον Απρίλιο του 2000. Ο πατέρας μου πάντα και η μητέρα μου πίστευαν ότι η συλλογή αυτή πρέπει να αποτελέσει κτήμα του ελληνικού λαού, και με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό δώρισαν ολόκληρη πρακτικά την συλλογή τους στο τότε αρχαιολογικό μουσείο. Το νέο αρχαιολογικό μουσείο Χανίων επισκέφθηκε χθες και ο Θεοφάνης Μπομπότης, ο διεθνούς φήμης αρχιτέκτονας, ο οποίος σχεδίασε το εντυπωσιακό κτίριο. Η διαχρονικότητα έχει μεγάλη σημασία και ως εκ τούτου το αληθινό κτίριο μπορεί να συνδυαστεί με οποιοδήποτε άλλο κτίριο είναι αληθινό. Το παρελθόν ο πολιτισμός έχει δώσει αληθινά κτίρια, γιατί υπήρχε μια πολύ ποιοτική σκέψη. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό που κάναμε θα ζήσει στον χρόνο. Μέχρι και αύριο η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη, ενώ υπάρχει δυνατότητα έκδοσης και ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τα επίσημα εγγένεια του νέου αρχαιολογικού μουσείου Χανίων θα πραγματοποιηθούν στις 11 Ιουνίου.